Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ, Χρύσα. Πάμε να βρούμε τους συναδέλφους μας. Ο Σωτήρης Μπαρσάκης είναι στην Μονή Κλειστών και η Αναστασία Σταθούλη στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Και να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, με την Αναστασία. Φυγάς. Γιατί βλέπω ότι ο άνεμος εκεί, η Αναστασία, οι ρηπές του, εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ ισχυρές αυτή την ώρα. Και μέσα σε λίγα λεπτά ο άνεμος είναι, νομίζω, ανεξέλεγκτος και πάλι. Και έχουμε μία αναζωπήρωση στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Είναι ένας οικισμός όπου το πρωί είχε παραδοθεί στις φλόγες σε το βουνό, το οποίο βλέπετε, είχε δοθεί εντολή εκένωσης. Η εικόνα ήταν λίγο καλύτερη, αλλά μέσα σε λίγα λεπτά βλέπετε στο βάθος τη φλόγα και το μαύρο τον καπνό. Το μόνο θετικό είναι πως αυτό είναι ένα ήδη καμένο κομμάτι, όμως ο άνεμος αλλάζει συνέχεια φορά και τα πρώτα σπίτια είναι πολύ κοντά στις φλόγες. Μα βλέπουμε, Αναστασία, τώρα τα ράτσες κτηρίων εκεί. Ο Νίκος ο Μπασίσογλου που μας δίνει την εικόνα. Βλέπουμε φλόγες πολύ κοντά σε ηλιακούς θερμοσύφωνες πάνω σε τα ράτσες σπιτιών. Δηλαδή είναι ένα οικιστικό κομμάτι εκεί. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ κοντά τα σπίτια. Ακούγονται συνέχεια εκρήξεις μέχρι και αυτή την ώρα. Και δυστυχώς, όσο περνάει η ώρα, ο άνεμος δυναμώνει όλο και περισσότερο. Η ατμόσφαιρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αποπνικτική εδώ. Έρχεται και ο καπνός από τις υπόλοιπες εστίες. Αλλά αυτό ήταν ένα κομμάτι που μέχρι πριν από λίγη ώρα είχαμε μια καλή εικόνα. Αυτό έγινε μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν μπορούν να πάνε επίγειες δυνάμεις σε τόσο εύκολα. Χρειάζονται οι επίγειες, οι εναέριες δυνάμεις. Εδώ να σας πω πως ο κόσμος είναι και πάλι αναστατωμένος. Πέρασε μια νύχτα κόλαση, δεν σταμάτησε παρά μόνο λίγες ώρες ο άνεμος το βράδυ. Και πάντως, Αναστασία, αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά σου, το πολύ ανησυχητικό που λέγαμε με τη Χρύσα νωρίτερα, καύσιμη ύλη. Βλέπουμε αμάζευτα οικόπεδα, καθάριστα οικόπεδα. Δυστυχώς, ακριβώς, Αντώνη, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Υπάρχει ακόμη καύσιμη ύλη, παρόλο που σας είπα πως η φωτιά κατευθύνεται πως ένα κομμάτι το οποίο έχει ήδη καεί. Δεν ξέρουμε όμως τη φορά του ανέμου. Υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα, υπάρχει αρκετή καυσιμή. Και φουντώνει η φωτιά πίσω. Θα κάνει τώρα... Αυτό, οι φλόγες κάνει μόλις τώρα μία ρήψη ένα αέριο. Πόσο χειρουργική ήταν αυτή η ρήψη, παιδιά. Ήταν στοχευμένη. Να δούμε αν μπορεί να περιορίσει όμως την έκταση που έχει πάρει φωτιά εκεί. Και βλέπετε και πως από την ώρα που έχουμε ξεκινήσει τη σύνδεση, δυστυχώς η εικόνα είναι χειρότερη. Χειρότερη, Αναστασία. Είναι φιαλτικό αυτό που καταγράφεται τώρα εκεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δυστυχώς. Και δεν ξέρω αν ακούτε και τη δύναμη του αέρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Περνάει από το μικρόφωνο ακριβώς ο ήχος από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν εκεί στον Άγιο Ιωάννη Ρώσο, μια περιοχή που βρίσκεται σε κίνδυνο από εχθές. Μας περιέγραψες ότι ήταν λίγο καλύτερη η εικόνα πριν από λίγο με τον Νίκο Μπασίσογλου που βρίσκεστε εκεί από το πρωί, αλλά τα τελευταία λεπτά έχουμε μία αναζωπήρωση, μία επιδείνωση, και όση ώρα είσαι μαζί μας στον αέρα βλέπουμε να επεκτείνεται κι άλλο, να φουντώνει συνεχώς. Και να επεκτείνεται κι άλλο η φωτιά, παρότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν το πρωί και επιχειρούν και προσπαθούν να την κατασβέσουν. Τώρα δεν ξέρω, Αναστασία, επειδή πραγματικά αυτή η φωτιά που βλέπουμε πίσω από αυτό το σπίτι όλο και λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, οι κάτοικοι αυτών των σπιτιών, αυτού του οικισμού, έχουν απομακρυνθεί, σωστά? Έχουν απομακρυνθεί από το πρωί, όμως προσπαθούν με ασφάλεια πάντα να είναι κοντά στα σπίτια τους, να παρακολουθούν τι γίνεται, γιατί όπως σας είπα μέχρι πριν λίγη ώρα η εικόνα ήταν πολύ καλύτερη. Είδαμε και παρόλο τη χειρουργική πραγματικά ρήψη που έκαναν τα ελικόπτερα, η εικόνα δεν έχει καλυτερεύσει, δυστυχώς. Και είναι και αποκλινικτική ατμόσφαιρα, όπως μας μετέφερες. Η ατμόσφαιρα που πρέπει να πούμε εδώ, Αντώνη, γιατί δεν το αναφέραμε στην αρχή. Επιβαρημένη πολύ. Δεν είναι μόνο. Είναι αποκλινικτική εκεί, στην Πάρνηθα, σε όλες αυτές τις περιοχές που φλέγονται από χθες. Αλλά όλη η Αττική έχει καλυφθεί από καπνούς. Εδώ, όσο κατεβαίναμε προς το κάτω, προς το προελιακό μέτωπο, έβρεχε στάχτη στην κυριολεξία και ήταν πάρα πολύ βαριά γενικότερα η ατμόσφαιρα, όπως είναι
10 φορές χρήσα πάνω από τα όρια συναγερμού είναι τα μικροσωματίδια, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αλλά περιοχές διαβάζω εδώ με πολύ μεγάλη επιβάρυνση είναι η Άρτα, τα Γιάννενα, τα Τρίκαλα, η Πάτρα και το Ναύπλιο. Άρα οι πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα να προφυλαχθούν αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, να αφήσουμε την Αναστασία. Έλα, Αναστασία, ναι, φυσικά. Συγγνώμη, με μεγάλη δυσκολία. Από ό,τι μπορώ να δω στο σημείο εκεί, υπάρχουν κάποια πεζοπόρα τμήματα τα οποία προσπαθούν να σταματήσουν τη φωτιά εκεί, να μην κατέβει στον οικισμό. Νομίζω εκεί μπορούμε να διαχειριστούμε μια μάνικα που ρίχνει κάποιο έτσι σε ένα μέτωπο, είναι λίγο νερό. Ναι, έχεις δίκιο, Αναστασία. Άρα τεράστια εκεί η μάχη των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων. Και ακούμε τώρα ένα ακόμα εναέριο να περνάει από πάνω σας, έτσι. Ακριβώς το οποίο πάει, από ό,τι καταλαβαίνω, να φέρει να γεμίσει, ναι, να γεμίσει νερό. Να πάει να γεμίσει, να, μάλιστα. Αναστασία, πάρε μια ανάσα.